Πούτιν δεν θα ιτηθεί στην Ουκρανία στρατιωτικά. Ο Πούτιν θα ιτηθεί στη Ρωσία. Και θα ιτηθεί στη Ρωσία κοινωνικά και πολιτικά. Είναι μια σύγκρουση μεταξύ δημοκρατίας και αυταρχισμού. Μπαίνουμε σε άλλη εποχή. Ο κόσμος έχει αλλάξει, όπως περιέγραψαν ομιλητές στην εκπομπή Αντιθέσεις, οι οποίοι σχολίασαν το στρατιωτικό αδιέξοδο, τα λάθη του Πούτιν και τις επόμενες κινήσεις της Μόσχας για μαζική εισβολή στην Ουκρανία στο επιχειρησιακό πεδίο. Και στη συνέχεια θα επακολουθήσει μια προσβολή από πυροβολικό αεροπορία σε συγκεκριμένους στόχους και τέλος θα πάμε σε μαζική εισβολή με μηχανοκίνητα και άρματα που, όπως είναι αντιληπτό, είναι μια ειδική επιχείρηση που θα έχει απώλειες. Ο Πούτιν δεν θέλει να ξαναπάρει όλα τα κράτη που ανήκαν στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Θέλει όμως να πάρει όλα τα εδάφη και όλες τις περιοχές που ανήκαν στην πρώην Ρωσική Αυτοκρατορία. Δηλαδή ο Πούτιν θέλει να ανασυστήσει τη τσαρική Ρωσία. Βρισκόμαστε μπροστά σε έναν παρεμποδιστικό πόλεμο, κατά την άποψή μου, κατά τη φουκηδίδη αντίληψη. Είναι λάθος κίνηση η εισβολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία? Είναι. Ο Πούτιν προσπαθεί να αποφύγει το λάθος, το χοντρό λάθος. Οι Αμερικάνοι αναζητούν να του βρουν το χοντρό λάθος. Οπότε έχουμε ένα περίεργο σκάκι. Νομίζω ότι τελείωσε το... Τελείωσαν οι ελπίδες περί ειρήνευσης στην Ευρώπη, οι μεταψυχροπολεμικές ελπίδες. Μπαίνουμε σε ένα νέο ψυχροπόλεμο, μπήκαμε ήδη. Η Ρωσία πλέον είναι αντίπαλος της Δύσης, η Ελλάδα είναι στη Δύση, άρα και η Ρωσία είναι αντίπαλός μας πλέον. Και το τελευταίο και το σημαντικότερο είναι ότι και η Ελλάδα πρέπει να συνεισφέρει σε αυτή την βρεφονιπιακή περίοδο του ψυχρού πολέμου, ώστε να μην οδηγηθούμε σε θερμή αντιπαράθεση με τη Ρωσία. Μιλώντας στον Γιώργο Σαχίνη, αναφέρθηκαν στην ηρωική αντίσταση των Ουκρανών στο νέο ψυχροπολεμικό κλίμα που διαμορφώνεται, καθώς και στις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Η Ρωσία προσπαθεί να επικαλεστεί τη σύμβαση για τη γενοκτονία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να βρει ένα πάτημα ώστε να καταλαγιάσει λίγο όλη αυτή την αντίδραση που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε επίπεδο διεθνούς δικαίου, και είναι ακριβώς αυτή η επίκληση που κάνει που ίσως να αποτελέσει και μια παγίδα στη συγκεκριμένη περίπτωση, ώστε να έχουμε και την πρώτη μορφή εκδίκασης ήδη αυτές τις μέρες που μιλάμε. Η ενδεικνυόμενη λύση, κατά την άποψή μου, ήταν ότι θα έπρεπε η Δύση να πείσει τον Ζελένσκι να φύγει, να αναλάβει ένας μεταβατικός πρόεδρος, να πάνε σε διαπραγματεύσεις και στη συνέχεια να γίνουν εκλογές και να συζητήσουν όλα αυτά τα οποία η Ρωσία έχει θέσει προς διαπραγμάτευση, δηλαδή την...